Η προτινόμενη από το Υπουργείο κατάργηση των κόμβων στην περιοχή της Φοινικιάς από και προς τον ΒΟΑΚ θα οδηγήσει στο πλήρη αποκλεισμό των επαγγελματιών, ενώ θα επιφέρει μεγάλες οικονομικές συνέπειες στις εκατοντάδες επιχειρήσεις. Αυτό τόνισαν επιχειρηματίες, έμποροι και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στη διάρκεια σύσκεψης που συγκάλεσε η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Η απότομη, αν θέλετε, και πολύ σκληρή άποψη του Υπουργείου ότι πρέπει να κλείσουν οι κόμβοι στη Φοινικιά Μαλάδες δημιουργεί ένα τεράστιο κοινωνικό οικονομικό πρόβλημα το οποίο εμείς δεν θα το δεχτούμε με κανένα τρόπο. Ο κόμβος της Φοινικιάς, εάν καταργηθεί όπως σχεδιάζεται, θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα και η πρόταση που εμείς συμφωνούμε είναι να μείνει ανοιχτή η έξοδος προς το αεροδρόμιο. Από τη δυτική μεριά είναι δύσκολο τεχνικά να παραμείνει, άρα θα πρέπει στον παράπλευρο δρόμο να βρεθεί η λύση εισόδου και εξόδου στη Φοινικιά. Όπως έκαναν σαφές, θα πληγεί η τοπική οικονομία στο ενδεχόμενο κατάργηση των κόμβων της Φοινικιάς, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθεί κυκλοφοριακό έμφραγμα στην ευρύτερη περιοχή. Εμείς ζητούμε να μην καταργηθούν οι υφιστάμενοι κόμβοι, αλλά να αναβαθμιστούν, να μεγαλώσουν και να διευρυνθούν έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν περισσότερα φορτηγά. Καταλαβαίνουμε ότι όταν ένα φορτηγό φεύγει από την περιοχή αυτή και για να εξυπηρετηθεί θα πρέπει να περάσει μέσα από το κέντρο του Ηρακλείου, το τι κυκλοφοριακό πρόβλημα θα δημιουργηθεί σε όλη την περιοχή πέριξ του βιοτεχνικού πάρκου. Εμείς προτείναμε ότι ο κόμβος αυτός προφανώς πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον σαν ημικόμβος, όπου καλύπτει τις προϋποθέσεις από και προς τα ανατολικά. Ήδη υπάρχει σύνδεση και αυτή η σύνδεση μπορεί να βελτιωθεί. Και σε ό,τι αφορά τα δυτικά, που υπάρχει κάποιο πρόβλημα πλέξης σε σχέση με τον κόμβο της Μεσαράς, να γίνει παράπλευρο δίκτυο γεφύρωση με τον κόμβο της Μεσαράς και η δυνατότητα της κίνησης από και προς το Ρέθυμνο. Θα πρέπει και η πολιτεία πάνω σε τέτοιου μεγέθους έργα να σκύβει το κεφάλι και να ακούει τους φορείς που δραστηριοποιούνται σε κάθε περιοχή του νησιού και που σίγουρα οι επιπτώσεις από τη διάνοιξη του νέου δρόμου θα δώσει ναι μεν όθηση, αλλά δημιουργεί και προβλήματα εάν δεν ακουστούν όλες οι πλευρές. Εμείς από την πλευρά μας ως Δήμος Ηρακλείου έχουμε πει ότι το ιδανικό θα ήταν μια άλλη χάραξη ή υπογειοποίηση του τμήματος που αφορά στο κομμάτι του Δήμου Ηρακλείου ή ένα flyover στα πρότυπα αντίστοιχων παρεμβάσεων που σχεδιάζονται για τη Θεσσαλονίκη Φερρυππίν. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς πρέπει να βελτιωθούν όλοι οι κόμβοι που αφορούν στο κομμάτι του Δήμου Ηρακλείου. Εμπλεκόμενοι φορείς έκαναν λόγο για πρόχειρα μελετημένες προτάσεις που σε καμία περίπτωση δεν λύνουν τα υφιστάμενα προβλήματα της περιοχής, αντιθέτως δημιουργούν νέα, τονίζοντας την ανάγκη αναβάθμισης των κόμβων της Φοινικιάς. Είναι ένας χώρος που εξυπηρετούνται περίπου 15.000 άνθρωποι. Ο δρόμος αυτός δεν είναι εθνικός, είναι ένας αστικός δρόμος, ο οποίος δυστυχώς έχει διχοτομήσει την πόλη. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που καλούμε εμείς στο Υπουργείο είναι να δώσει λύση στο πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται, μιας περιοχής η οποία είναι και αναπτυσσόμενη και έχει αρκετές επιχειρηματικές δραστηριότητες στην όλη περιοχή και φυσικά να εξυπηρετήσει και τους πολίτες.